power of Christ. Ο εξορκισμός της Emily Rose είναι μια ακόμα περίπτωση προσπάθειας απεικόνισης αυτού του θρησκευτικού φαινομένου. Η δύναμη του Χριστού σε αναγκάζει, επαναλάμβαναν οι δύο ιερείς του 1973 στη μεταμορφωμένη Λίνα Μπλερ, στο βασίγνωστο εξορκιστή. Για να αναλάβει ο Μάριο Μπάβα να μας δείξει ένα πιο ενήλικο εξορκισμό της Elke Sommer στο House of Exorcism, με διαβολική φιγούρα των Τέρι Σαβάλες. Πιο ενδιαφέρουσα εικόνα όμως ήρθε πριν λίγα χρόνια με το Lost Soul. Με το Winona Ryder, που προσπάθησε να είναι όσο πιο αληθινή δυνατόν ως τα νέα, χωρίς να περιστρέφει περίπου κινηματογραφική δράση και εφέ. Ακριβώς αντίθετο κλίμα κινήθηκε το Κόνσταντιν, με πυροβολικά εφέ και ενώσει τις αντιδράσεις του εξορκισμού που ξένοζαν την πεπεθμένη. Θα αποκατασταθεί όμως η έννοια του εξορκισμού φέτος με τη δίκη για το θάνατο της Emily Rose, στην οποία ο ιερέας που την έφτασε εκεί πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχουν και πράγματα πέρα από τη λογική. Παράλληλα, η ταινία μας δείχνει μια ρεαλιστική πλευρά του εξορκισμού με εκπληκτικές ερμηνείες των ηθοποιών που πείθουν περισσότερο από κάθε προηγούμενη ταινία. Early this year.